Και τι δεν έχουμε απόψε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε γεράκια, έχουμε βουνά, έχουμε μυστηριώδεις υπάρξεις με μαύρα ρούχα και αδέκαστους επιθεωρητές. Με λίγα λόγια, η απόψινή εκπομπή δεν χάνεται. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με Νίκη Λιμπεράκη. Σας καλωσορίζω στη Μεγάλη Εικόνα. Είναι η τελευταία εκπομπή και είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Αφήνουμε την επικαιρότητα και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τέσσερις μοναδικούς τύπους που τους έχουμε αγαπήσει όλοι φέτος μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα. Να σας τους παρουσιάσω. Είναι οι Chasers από το γνωστό παιχνίδι με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ξεκινώ από την κυρία της παρέας, Μαρία Μάρκου, η μυστηριώδης γυναίκα με τα μαύρα. Καλώς όρισες, Μαρία. Καλώς σε βρήκα, Νίκη, με το φούξια. Άλλη μόνο. Το έβαλα το φούξια για να κάνει. Κάνουμε ένα κοντράστ λίγο. Πώς θα το κάνουμε. Θα ήταν και τα δύο, βέβαια. Εντάξει. Είναι το γεράκι κατά κόσμον Πάνος και όχι Παναγιώτης, Πάνος Δημάκη. Καλωσορίσατε, Γεράκη. Σας ευχαριστώ. Στον Ενικό, εννοείται. Είναι το βουνό που θα είχε πλάκα να το βλέπατε όρθιο, γιατί μονίμως το βλέπουμε καθιστό και δεν έχουμε καταλάβει πόσο βουνό είναι. Είμαι κάμποσο. Καλώς σε βρήκα, Ρίκη. Και είναι και ο κύριος Ηλίας Αλεξίου στον πληθυντικό, γιατί είναι και αδέκαστος και επιθεωρητής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι εμένα μου μιλάνε στο πληθυντικό. Γιατί ρε παιδιά, εγώ τι έχω δηλαδή. Νομίζω ότι είναι το παπηγιόν, δεν είμαι σίγουρη. Το παπηγιόν είναι. Νομίζω ότι είναι το παπηγιόν. Εγώ νομίζω ότι είναι τα άσπρα μαλλιά και τα άσπρα μουσια, αλλά άμα είναι το παπηγιόν, εντάξει. Λοιπόν, έχετε ξαναβρεθεί όλοι μαζί καταρχάς τηλεοπτικά την ίδια στιγμή? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Όχι παιδιά. Άρα μπορώ να πω ότι είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα κλπ. Το τρέιλερ ξεκίνησε η παγκόσμια αποκλειστικότητα. Το τρέιλερ, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ήθελα πολύ να σας γνωρίσω. Έχω τρομερή αμηχανία, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει ερώτηση που δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δηλαδή, ό,τι και να σκεφτεί κανείς για εσάς είναι πολύ δύσκολο. Κάνετε παρέα μεταξύ σας? Όχι συστηματικά, γιατί δεν βολεύουν τα ωράρια και οι περιοχές, νομίζω, παιδιά. Στα γυρίσματα συμπίπτεται όλοι? Αναδιάδες συνήθως. Δεν είναι στάνταρ έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορεί να υπάρξει και μέρα που να γυρίσουμε και τέσσερις, έτσι. Και δεν μου λέτε, όταν κάνετε παρέα, μα τύχει και όλοι μαζί, ρωτάτε πράγματα ο ένας τον άλλο? Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Όχι, ποτέ. Όχι. Δεν έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, ξεκουραζόμαστε. Θέλετε να σας πω τι μου λένε από το κοντρόλ για τις ερωτήσεις, για το αν προπονείστε μεταξύ σας, για το πώς διαβάζετε, πότε διαβάζετε. Θέλω να πω κάποια βασικά πράγματα που έχω διαβάσει για τον καθένα. Δεν θα πω για ποιον είναι το κάθε τι που θα πω, για να δω πόσο καλά γνωρίζει το ένα τον άλλο. Θέλετε να το πάμε? Ναι. Εσωτερικό quiz. Λοιπόν, ο Chaser, στον οποίο θα αναφερθώ, είναι γιατρός. Ο Βασίλης. Και είναι και στρατιωτικός γιατρός. Ναι. Σωστά. Ναι, είμαι στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Και με τον τίτλο του επισμηναγού. Επισμηναγός. Και γιατρός και θεολόγος και φοιτητής πάλι τώρα στο αρχαιολογικό. Δεν έχω ησυχία. Και Chaser, τι κατάσταση είναι αυτή? Αυτό. Μέχρι να με διώξει η γυναίκα μου και να ησυχάσω, ας πούμε. Οι ασθενείς πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Οι ασθενείς το αντιμετωπίζουν στην αρχή λίγο αμήχανα, τον πρώτο καιρό. Ναι. Τώρα πλέον πολύ πιο. Έχουν εξοικειωθεί και με την ιδέα. Εγώ πάντως ομολογώ ότι σε φοβόμουν λίγο. Πολλοί κόσμος. Από την τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλή. Ότι είσαι καλός στο ρόλο. Η εκδήλωση του ρόλου, ας πούμε. Βέβαια, είσαι πολύ καλός. Είναι κόντρα ο ρόλος τελείως. Οι συνάδελφοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι. Εκτός κάμερας. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, στοιχείο δεύτερο. Ο Chaser, στον οποίο θα αναφερθώ και θέλω να μου πείτε ποιος είναι, μιλάει 8 γλώσσες και έχει εφεύρει και μία δική του γλώσσα από τη διάθεση. Πάνω εδώ δίπλα. Το γεράκι. Ναι, ναι. Καταρχάς, ποιες είναι οι 8 γλώσσες? Λοιπόν, τι μετέχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Εντάξει. Αγγλική φιλολογία. Ναι. Οπότε εντάξει. Ισπανικά, ναι. Ιταλικά, γαλλικά και σουηδικά. Ναι. Αυτές είναι οι καλές. Και οι άλλες τρεις είναι πιο πολύ σε επικοινωνιακό επίπεδο. Πορτογαλικά, γερμανικά και σέρβικα. Μάλιστα. Οπότε τόση μεγάλη αγάπη που είχα από μικρός και για τα ελληνικά ακόμα περισσότερο, και γύρω στα 15, τότε που μάθανα γαλλικά και γερμανικά, αποφάσισα να φτιάξω μια δική μου γλώσσα. Τώρα για πάρα πολλά χρόνια αυτή την εξελίσσω. Την ξέρει και άλλος κόσμος ή τη μιλάτε με τον εαυτό σας? Κανένας. Είναι αυτή η μοναξιά του. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει η ώρα να το φτιάξουμε. Ναι, και εμείς, μα εννοείται. Μα τη μάθεις. Αυτές λέγονται conlangs, δηλαδή κατασκευασμένες γλώσσες. Ας πούμε όπως αυτές που έχει φτιάξει ο Tolkien στον αυτό των δαχτυλιδιών. Ναι. Δηλαδή μπορείτε να μας πείτε και μια φράση, ας πούμε. Ναι, πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
Μεγάλη εικόνα. Πώς είναι η μεγάλη εικόνα? El Magn Aimgen. Α, έχει λίγο από λατινικά το Magna στην αρχή. Μπράβο. Και το Άγγεν από η Magna. Βασίζεται στις αρχές. Μάλιστα. Αρχές. Ωραία, ενδιαφέρον. Και παίζεται και κόρνο. Έπαιζα αλτικόρνο. Αλτικόρνο. Ναι, το καιρό εκείνο. Πριν πολλά χρόνια. Αλλά ακόμα καμιά φορά θυμάμαι να παίζω αρμόνιο. Εντάξει, αυτό είναι πιο βατό. Λοιπόν, ο επόμενος chaser κάνει γιόγκα, παίζει πιάνο. Έχει τελειώσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη νομική, το τμήμα επικοινωνίας στο Πάντιο και θα μπορούσα νομίζω να συνεχίζω για αρκετή ώρα με τα μεταπτυχιακά της και τα λοιπά. Την πρόδωσα με το γένος. Μαρία Μάρκου. Καλησπέρα. Δόκτωρ Μαρία Μάρκου. Δόκτωρ Μάρκου, ναι. Φέρω και τον τίτλο. Ναι, ναι. Στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Και υποχρεωτικά φέρω και τον τίτλο. Δεν είναι ψωνέ, είναι προϋπόθεση. Καλά, γιατί κακό, είναι άλλη μόνο. Ναι, το λέω. Εγώ είμαι αυτή. Και πώς. Πώς τι? Πώς όλα αυτά και το Chase και... Επειδή όλα αυτά το Chase, μάλλον, οπότε δημιουργήθηκε ένα ευρύ φασματικό πεδίο γνώσεων mm-hmm. που μπόρεσε να υποστηρίξει την παρουσία μου στο Chase, νομίζω. Το πρωί που εργάζεστε, να το ο πληθυντικός, μόλις έχετε τα πτυχία, νιώθω αναδέως, δεν μπορώ να συνεχίσω με τον Ενικό. Ούτε εγώ, με τον Ενικό θα συνεχίσω. Εντάξει, το πρωί εγώ εργάζομαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ναι. στο τμήμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στην ΚΑΠ. Στην ανανεωμένη ΚΑΠ και είμαι πάρα πολύ περήφανη που εργάζομαι εκεί, διότι βοηθάμε τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί. Και μια εκπομπή είπα να μην κάνω πολιτικά και να τα πάει. Εντάξει, κρύψε τη ρόν τώρα. Ορίστε. Όχι, εντάξει. Αγαπώ και τιμώ πολύ τη δουλειά μου, τη λατρεύω, την αγαπώ και νομίζω ότι προσφέρουμε. Και πώς σε αντιμετωπίζουν εκεί, τώρα που είσαι και chaser? Όπως και πριν, νομίζω, δεν τους κάνει κάποια εντύπωση. Δεν γίνεται αυτό, είναι δυνατόν. Δηλαδή και στο νοσοκομείο δεν κάνει εντύπωση και στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι γίνεται. Νομίζω ότι χαίρονται. Ότι χαίρονται και νιώθουν περήφανοι για μένα. Mm-hmm. Έχω πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους, με κάποιες αδελφικές πλέον, μετά από 8 χρόνια που βρίσκομαι εκεί. Οπότε χαίρονται με τη χαρά μου και χαίρονται με την επιτυχία του όλου εγχείρηματος. Γιατί... Καλά. Εμείς να δεις πόσο χαιρόμαστε και ως κανάλι και ως τηλεθεατές, γιατί αγαπάμε Chase και βλέπουμε. Και ο Chaser για τον οποίο θα σας μιλήσω τώρα, που είναι και ο μόνος που έχει απομείνει βέβαια, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ποιος να είναι. Ήταν αθλητής της Άρσης Βαρών επί σειρά ετών. Mm. Αδέκαστε επιθεωρητά. Σίγουρα και εγώ τα κοιλάκια μου. Και όχι τα δικά μου. Τα ξένα μου δίνανε. Τώρα σηκώνω μόνο τα δικά μου. Είσαστε πρωταθλητή, σηκώνατε πολλά. Στη δεύτερη κατηγορία, γιατί περίπου σηκώνει το βάρο σου. Εμπολέζεται ή αρασέ? Και τα δύο. Δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερη επιλογή. Πρέπει να τα κάνει όλα. Ήθελα να τεστάρω τι γνώσει σα. και είστε και ελεγκτή. Ασφαλεία τροφίμων και τι εφταξίε τη αγορά. Ασφαλεία τροφίμων και τι εφταξίε τη αγορά. Αυτό που λέγαμε παλιά αγορονομία. Πάντα δηλαδή ευνηδιαστικά στα καταστήματα και ελέγχεται. Έτσι και κάνουν χαρά μεγάλη. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό που γράφει στον κατάλογο αγορανομικός υπεύθυνος ή είναι άλλο? Δεν υπάρχουν, όχι. Τίποτα, δεν έχω πετύχει. Καταρχήν δεν υπάρχουν αγορανομικοί υπεύθυνοι πλέον. Μάλιστα. Όταν έχεις ένα μαγαζί και είναι δικό σου, είσαι υπεύθυνος. Τελείωσε. Δεν μπορεί να βάλει βιτρίνα μπροστά. Και δεν μου λέτε τώρα, όταν πάτε να κάνετε μία επιθεώρηση και δεν σας γνωρίζει ο κόσμος, δεν σας γνωρίζει? Μέχρι τώρα με τις μάσκες ήταν. Με βλέπανε μετά, με καταλαβαίνανε στον δρόμο. Τώρα καταλαβαίνουν απευθείας. Εντάξει, κύριε επιθεωρητά, πιάνε το καλύφικο. Εγώ τους λέω ότι μαδέκαστος, αφού μαδέκαστος δεν έχει επιείκεια. Στην ουσία πάντα έχεις μία... Δεν τους λες απαντήσεις 10 ερωτήσεις και... Όχι. Όχι, αλλά αυτό, είναι... έχεις μία οικονομία με την θεολογική του όρου έννοια. Δηλαδή, το βλέπεις το μαγαζί πώς είναι, βλέπεις, ας πούμε, τι πρόθεση έχει ο άλλος και αναλόγως πράττεις. Δεν μπαίνεις κατευθείαν μέσα σε ρήφεις με το μαύρο γυαλί. Αλλά δεν σας καλοπιάνουν, δεν καλοπιάνεστε να σας πούν σας βλέπουμε και πόσο μας αρέσετε και τα λοιπά. Δεν μας άρεσε. Εντάξει, θα προσπαθήσουν, αλλά αυτό είναι άλλο. Έτερον εκάτερον. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να θυμηθούμε έτσι κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές για να πω την αλήθεια. Ήταν τόσες πολλές αυτές που ξεχωρίσαμε που ζητήσαμε το επιτελείο δηλαδή της εκπομπής μας. Ζητήσαμε από το επιτελείο του Chase να μας βοηθήσει με τις πιο έτσι σπιρτόζικες. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ σύντομο βίντεο. Έλατε να το δούμε. Μας κάψανε δηλαδή. Ποιος είναι ο Chaser για σήμερα? Τώρα το βουνό, τι απάντησε για το βουνό? Έκπληξη. Βουνό? Δεν τα είχατε πει καλά με τον Ταΐγετο και την Κιώνα? Είναι πρώην μου. Καλά που χωρίσατε, δεν έχω ακούσει καλά πράγματα για αυτήν. Με εκδικήθηκε. Από πού αναπνέουν οι χελώνες του είδους Mary River? Ο Chaser το ήξερε. Ναι. Μαρία, το jumpsuit είναι ένα όνειρο.
είχε το χρώμα της ερήμου. Της ερήμου. Της ερήμου. Σαν το τραγούδι της ερήμου, ένα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ποιητική βραδιά σήμερα. Θα πω κι άλλο να πει, είμαστε λιγάκι. Πω, τι ώρα θα το πει. Τώρα, τώρα, στις προσφορές. Είμαι έτοιμη να τραγουδήσω το μια κεφαλονίτη μέσα από τα αργοστόλη τώρα. Εσύ ευτυχώς που είσαι έτοιμη, εσύ, γιατί έτοιμη. Δεν. Ναι. Αν όμως κάνεις και δεύτερες. Ναι. Το θέμα είναι με τις πρώτες τι γίνεται. Τα-ρα. Αυτό. Θα σου κάνω μια προσφορά που δεν μπορείς να την αρνηθείς. 5.000 φτάνουν για τον υπερσιβηρικό. Και όταν βλέπουμε μια γκάιντα, λέμε, να ένας άσκαυλος. Όταν βλέπεις την γκάιντα, λες να ένας άσκαυλος. Ναι. Και εμείς έχουμε ωραία θέα από εδώ πάνω, δεν λέω. Πάμε για Λάτιν χορούς και φύγαμε. 1.250 ευρώ σου φέρνουμε. Καλές οι ονειροπολήσεις, η ερωτική διάθεση, η ρεμβασμία, αλλά να προσγειωθούμε λίγο. Ποια έννοια περιγράφει η ελληνική λέξη με 23 γράμματα δεσοξυριβοζώνου κλεϊνικό οξύ? Σε ποια χώρα στο πρωτάθλημα αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα Κόλο-Κόλο? Και άραγε ο αδέκαστος επιθεωρητής γνωρίζει. Γνωρίζει. Μου έμεινε όταν πρώτα άκουσα το όνομά της ότι είναι στη Χιλή και δεν το ξέχασα ποτέ. Λοιπόν, και είχε και άλλα πολλά, δεν ξέρω, τα θυμάστε. Είναι πια πολλά τα επεισόδια. Τα βλέπετε? Όχι πάντα όλα, δεν προλαβαίνεις, αλλά όσα μπορώ να δω, βλέπω. Όσο γίνεται περισσότερο, βλέπουμε, ναι. Βλέπετε. Ειδικά στην αρχή πολύ περισσότερο, γιατί θέλαμε να βελτιωνόμαστε. Εσείς Γεράκι βλέπετε? Τα βλέπω, αλλά η αλήθεια είναι, όχι πάντα το εννοείται, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολλοί παίκτες που έχουμε παίξει ο καθένας. Πολλές φορές μου λένε κάποιος, κερδίζει σήμερα. Ναι, αυτό είναι κλασικό. Δεν το θυμόμαστε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εγώ τα βλέπω όλα. Όλα ή μόνο όσα είναι. Όσα είμαι εγώ, δεν τα βλέπω συνήθως. Βλέπω και τον άλλον συναδελφόν, γιατί όλο εκεί κάτι έχω να κερδίσω από τις γνώσεις τους, από την εμπειρία τους και από το στήσιμό τους. Εγώ τους ξεσηκώνω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι τις γνώσεις τους τις ζηλεύουμε. Επίσης, μας γεννούν και μια κάποια δυσπιστία, κύριε επιθεωρητά μου, γιατί εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει χελώνα, πώς τη λένε. Mary River. Την έχουμε για να μαθαίνουμε και κάτι, γιατί η εκπομπή μπορεί να έχει και ελαφρώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ειδικά απόψε. Μπορούμε να τη δούμε τη χελώνα Mary River, νομίζω, ειδού. Έτσι, είναι λίγο μια ιδιαίτερη χελώνα, η οποία αναπνέει από τα οπίστια. Είναι λίγο punk. Πολύ punk, θα λέγαμε. Δεν αναπνέει. Όχι, έχει μητούλα, ευμεγέθη, έχει ρουθούνια, αναπνέει κανονικά. Ναι, αλλά... Από τα οπίστια αναπνέει μόνο όταν πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Μάλιστα. Βυθίζεται μέσα στο νερό, δεν μπορεί να αναπνεύσει από τη μητούλα. Και καθώς μπαινοβγαίνει το νερό από τον ποπό της, επειδή είναι πλούσιο σε αιμοφόρα αγγεία, ανταλλάσσει αέρια οξυγόνο με διοξείδιο του άνθρακα, στη μία αναπνοή κάθε 2 λεπτά, 3 λεπτά που παίρνει η Mary River, και έτσι αναπνέει από τα ποπό. Αυτό τώρα πώς γίνεται να το ξέρει κανείς? Το διαβάζει, πέφτει απάνω κατά τύχη, βλέπει ντοκιμαντέρ. Κιούνται οι άλλοι, εσείς το ξέρατε, ας πούμε. Όχι, το συγκεκριμένο όχι. Όχι, λέω, είσαι έτοιμος για διατριβή. Είσαι έτοιμος για διατριβή για τη Mary River. Πρέπει να... Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σας έχει τύχει? Δεν ξέρω, θυμάστε, έχετε συγκρατήσει κάτι? Που να πάτε, πω, αυτό είναι εξωφρενικά δύσκολο, δεν έχω ιδέα. Πολλές είναι. Παραπάνω από αρκετές, σίγουρα είναι πολλές. Οπότε εγώ προσωπικά δεν τις θυμάμαι. Έχω εκπλαγεί όταν τις διαβάζω. Κάνω και το σταυρό μου, βουτάω και λέω, κάτσε να δούμε. Θυμάστε τίποτα? Ερωτήσεις, ας πούμε, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο δεν έχουν κάποια επιστημονική λογική. Ναι. Είναι εμπειρικές. Παραδείγματος χάρη, πόσα χιλιόμετρα κάνει ο κόνδωρας των Άνδεων με ένα χτύπημα το φτερό? Εντάξει, αυτό είναι απλό, δεν είναι. Απλό είναι. Είναι απλό. Α, εντάξει, πώς κάνει? Θα σας πω μετά, τώρα στο διάλειμμα. Και... Δεν έχεις, ας πούμε, δεν έχεις ένα μέτρο. Γιατί πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε βέβαια και τον ορισμό και αυτά που βλέπουμε και είναι οι επιλογές, όπου μπορείς λίγο να ψυχανεμιστείς τι είναι, τι δεν είναι, με τη λογική, με το τι ξέρεις από άλλα κομμάτια. Αυτά όμως μόνο στο δεύτερο γύρο. Στον τελευταίο γύρο δεν έχει υπάρχουν βοήθειες. Είναι και το άγχος του χρόνου, το οποίο δεν ξέρω λειτουργεί για εσάς. Εγώ, ας πούμε, που το παρακολουθώ το παιχνίδι, αγχώνομαι. Πραγματικά αγχώνομαι. Είναι μεγάλη πίεση. Πρέπει να ανασύρεις ό,τι γνώση έχεις σε ένα νοσεκόντ εκείνη τη στιγμή. Και από διαφορετικές. Είναι αλλαγή, είναι το δύσκολο. Δηλαδή, τι τύπου. Είναι αλλαγή. Ιστορία, gossip, φυσική, ιατρική. Γεωγραφία. Σε μπαμ-μπαμ κατάσταση. Δηλαδή, σαν πολυβόλο είναι η Μαρία. Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το ρυθμό. Πιστεύετε παίζει ρόλο το ύφος σας για το πώς στέκονται οι παίκτες απέναντί σας? Εγώ, ας πούμε, σας ομολογώ ότι αν ήμουν απέναντι στο βουνό ή στη γυναίκα με τα μαύρα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να απαντήσω ούτε το 10% από αυτά που θα μπορούσα. Εγώ πιστεύω ότι παίζει και η χωροταξία του παιχνιδιού. Δηλαδή, ότι είσαι ψηλά. Ναι, ναι.
Καταρχάς. Ναι. Κατά δεύτερον λόγο, εντάξει, κάποιοι μπορεί να τους ταιριάζει περισσότερο να παίζουν με εμένα, κάποιοι μπορεί να τους ταιριάζουν με τον Ηλία. Κάποιοι έχουν άγνοια κινδύνου. Δηλαδή. Μπαίνουν μέσα και δεν έχουν καταλάβει δηλαδή, ότι πρέπει να βρούνε κάτι. Δηλαδή είναι λίγο πιο άνετοι. Και όταν πέφτει μία ερώτηση, ας πούμε. Μπορεί να έχουν άγχος όμως. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι, διαφωνώ με τον Ηλία σε αυτό. Πιστεύω ότι όλοι, κανείς δεν έχει άγνοια κινδύνου. Αγχώνονται υπερβολικά. Ενδεχομένως δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Ξέρετε, λίγο στα βαθιά. Δεν μου λέτε τώρα, δεν ξέρω και αν θα το παραδεχτείτε αν ισχύει, αλλά σας έχει τύχει να βρεθεί. Καταρχάς είμαστε άνθρωποι, οπότε φαντάζομαι τους παίκτες μπορεί να τους συμπαθείτε περισσότερο, λιγότερο. Κάποιοι ενδεχομένως να σας είναι και αδιάφοροι. Εκεί θα το σταματήσω, δεν θα το πάω παραπέρα. Αλλά σας έχει τύχει, ας πούμε, να συμπαθήσετε έναν παίκτη. Και να είναι εκεί και για καλό σκοπό. Γιατί, ας πούμε, θέλει να έχω δει αρκετούς που έρχονται και λένε, ξέρω εγώ, είτε για φιλανθρωπικό σκοπό, είτε γιατί θέλω να πάρω την καλή μου να πάμε ένα ταξίδι. Ας πούμε, για πράγματα που θα μπορούσαν να σας συγκινήσουν. Σας έχει τύχει να σκεφτείτε. Εντάξει, ρε παιδί μας. Ας μην δείξω και τον τρομερό ζήλο να τις απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει, γιατί γουρλώσανε τα μάτια. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί στο Τσέις. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί στο Τσέις. Δεν χωράει. Είναι και ομάδα. Είναι ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας. Ναι. Όταν είναι απέναντί σας. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και να συμπαθήσεις. Απ' τη μία λες ότι εδώ είναι παιχνίδι, είμαι για έναν σκοπό. Ο σκοπός είναι να τους διώξω. Εννοείται θα συμπαθήσεις. Όμως η αλήθεια είναι σιγά σιγά παρασύρεσαι. Ναι. Γιατί είμαστε chasers. Δηλαδή επιλεγήκαμε γιατί αγαπάμε τη γνώση και αγαπάμε και αυτή την καταδίωξη. Άρα τους βλέπετε ανταγωνιστικά. Σαφώς. Ναι. Μα παίζαμε τηλεπαιχνίδια παλιά όλοι, οπότε ο ανταγωνισμός. Οι ιδιώτικοι τεχνικάκηδες είναι εδώ. Το ξέρω. Ο αδέκαστος ξεκίνησε από τη Μέγκα Μπάνκα. Το 94. Εδώ, στο Μέγκα. Όχι εδώ, αλλά στο Μέγκα. Ναι, ναι. Και είχατε κερδίσει και ένα αυτοκίνητο. Και μετά. Και την πρώτη. Μετά γλυκαίνεσαι. Λες τώρα λεφτά είναι και τα δίνουν. Γιατί να πάμε να τα πάρω και πήγα. Εσείς Γεράκη, αντίστοιχα. Με τη Μέγκα Μπάνκα την έβλεπα σαν παιδί και έλεγα θα πάω κάποια στιγμή εκεί. Τώρα με καρφώνει και πήγε. Κοιτάξτε, και εμένα μου ήρθε να το πω, αλλά δεν είναι σωστό. Έχουμε 2 χρόνια διαφορά. Εντάξει, θα το παραδεχτώ. 1,5. 1,5, ναι, ναι. Έχουμε κινηθεί την ίδια μέρα, παρεμπιπτόντως. Ναι, έχουμε γυρίσει την ίδια μέρα. Με 1,5 χρόνο διαφορά. Ναι, ναι. Φαίνεται άλλωστε νομίζω. Δεκαετία. Ναι, και εγώ έχω διανύσει. Ίδια μέρα με 1,5 χρόνο, εκεί ήταν το αστείο. Έχω διανύσει πολλά χιλιόμετρα στα τηλεπαιχνίδια από μικρή ηλικία και τώρα πέρασα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ως τηλεθεάτρια και εσείς θα μου πείτε, αν το έχω καταλάβει σωστά, ότι ένας από εσάς ψιλοτσαντίζεται όταν χάνει. Το παίρνει κάπως, γελάει, το παίρνει κάπως πιο προσωπικά όταν χάνει και ενίοτε ξεφεύγει και καμιά λεξούλα στον αέρα που την πιάνουμε έτσι από τα μικρόφωνα. Έχω δίκιο. Προσπαθώ να το διορθώσω. Νάτος. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν καρφώθηκε, μπορεί να μην αναφέρω. Ναι, αφού με κοιτάει. Νάτος λέει γι' αυτό. Συγγνώμη. Έχει δει κανένα εσένα να κάνει όπως κάνω εγώ. Είναι αλήθεια, έτσι. Λίγο τα παίρνετε, κύριε Επιθεωρητά. Δεν τα παίρνω με τους παίκτες. Τον εαυτό σας. Ναι, γιατί βλέπει καμιά φορά κανείς ότι δεν απαντάω, ειδικά στο τελικό γίνεται αυτό. Και την ώρα που οι παίκτες διαβουλεύονται για να βρουν τι είναι, μου κάνει το φλασάκι και λέω. Και λέω εκείνη τη λέξη. Τη λεξούλα. Τη λεξούλα. Εντάξει, ανθρώπινο. Ναι, γιατί λέω. Ίσως αν περίμενα 2 δευτερόλεπτα, αλλά και εκεί. Πρέπει σε κλάσμα του δευτερολέπτου να αποφασίζει. Θα αποπάσω. Σωστά. Με τον κίνδυνο να με βρουν και με ρίξουν πίσω. Εσείς το ρολόι δεν το βλέπετε. Όχι. Δηλαδή δεν ξέρετε πόσο χρόνο έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέει ο Ηλίας. Γιατί δεν ξέρει πόσο χρόνο έχει. Να σκεφτεί δηλαδή λίγο παραπάνω ή να τη δώσει την ερώτηση. Εκεί είναι που μπλοκάρει λίγο το σύστημα. Ούτε εκεί παίχτε. Σκεφτείτε τώρα τον παίχτη. Αυτό ήθελα να σα πω. Εσείς το κάνετε κάθε μέρα, το έχετε μάθει, έχετε την εμπειρία σα, έχετε τόσε γνώσει κλπ. Σκεφτείτε και τον παίχτη που είναι. Εντάξει, έχει καταγραφεί ένα αντίστροφο, μια αντίστροφη μέτρηση στο κεφάλι μα. Υπάρχει καταγεγραμμένη. Μια αίσθηση, ας πούμε. Στο 2, ναι. Από κάποια επεισόδια και μετά το συνηθίζει, α πούμε. Αλλά εντάξει, ναι, το ότι δεν το έχει σαν εικόνα είναι δύσκολο. Εγώ πάλι δεν την έχω νομίζω αυτή. Όχι. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω αν έχω ακόμα μισό λεπτό ή 5 δευτερόλεπτα. Όχι, εντάξει, εγώ το πιστεύω ότι. Πάντω να πούμε ότι κάθε τελικό είναι διαφορετικός. Δηλαδή, έχει τύχει να χάσω τελικό με 8 ερωτήσεις, έτσι. Με δεν παίζει στο γνωστικό μου πεδίο, δεν ξέρω τι, με γυρίσανε πίσω, υπέκτησαν και καλή ομάδα. Δεν μιλιόμουν, λέει, μετά μια εβδομάδα. Όχι, μιλιόμουν, αλλά έλεγα γιατί να μην, να μην μπορέσω να το πω αυτό. Και έχει τύχει τελικός και πήγα πολύ βόλο. Εντάξει, είναι και θεματής. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι, στην ουσία,
δεν τους κερδίζουμε εμείς, οι παίχτες μας κερδίζουν. Αν είναι καλοί οι παίχτες και ειδικά αν εκμεταλλεύονται τα δικά μας τα λάθη, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι στο τελικό. Αν δηλαδή στα πάσω και στις λαθασμένες απαντήσεις τις δικές μου απαντήσουν σωστά και με φέρουν συνεχώς πίσω, κερδίζουν. Έχουν περάσει παίχτες που να πείτε, πω αυτός είναι για τσέισερ. Σας έχει τύχει? Όχι. 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 Εμένα ένας. Τρεις στους τέσσερις, όχι. Όχι, και εγώ όχι θα πω. Όχι. Όχι, στους τέσσερις όχι, μόνο εσάς. Ναι, εμένα ένας στην αρχή, ο οποίος, τέλος πάντων, να μην το φωτογραφίσω, αλλά πήγε μόνος στον τελικό, έκανε τις άπειρες ερωτήσεις, δηλαδή ο άνθρωπος με το σπαθί του πήρε ό,τι πήρε. Λοιπόν, σας έχουν ξαναρωτήσει, αλλά για κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει τύχει να δει ή να διαβάσει, έχει μια αξία να μας πείτε λίγο εντάχει πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς βρεθήκατε. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι εσύ, Μαρία, είχες δηλώσει συμμετοχή για να παίξεις. Ισχύει. Είχα στείλει το βιογραφικό μου και μια φωτογραφία. Και με πήραν τηλέφωνο, δήλθα την βάσανο των παικτών, no, ποτέ. Με πήραν κατευθείαν να δοκιμαστώ σαν chaser. Μου κάνανε υπερβολικά πολλά τεστ, δεν το συζητώ. Τα οποία πώς γίνονται, σαν συνέντευξη? Το πρώτο τεστ που μου έκαναν, επειδή ήμουν στην Κρήτη για την ΚΑΠ, που δεν θες να πούμε, έγινε μέσω Skype. Ήταν 150 ερωτήσεις μέσω Skype. 150. Ναι, ήταν μπόλικες, ήταν πλήθος. Όταν γύρισα, πήγα στο στούντιο. Κάναμε πάλι τεστ, πανελλαδικές φάση. Μετά γράψαμε ένα πιλότο. Μάλλον τους έκανε και το φυσικό μου, που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Οπότε όλο αυτό μαζί ήρθε και κόλλησε. Αλλά εξονυχιστικές ερωτήσεις. Αλλά επειδή εσύ δήλωσες συμμετοχή για παίκτρια. Να παίξεις. Μάλιστα. Και δεν το πιστεύουν. Εσείς, Γεράκη. Εγώ δεν δήλωσα συμμετοχή. Εμένα με κάλεσαν το καλοκαίρι που μας πέρασε, γιατί με ήξεραν από παλιά τηλεπαιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, δήλθα και εγώ την ίδια ακριβώς βάσανο, πάρα πολλές, σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες, με ένα μήνα διαφορά κάθε φορά. Ξέρω δε, συγγνώμη που διακόπτω, ότι είσαστε και ήσασταν πολλοί. Θέλω να πω, εσείς είστε οι τέσσερις που θριαμβεύσατε. Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω ούτε εγώ πώς είναι ακριβώς, αλλά ξέρω ότι έγινε μια πολύ αυστηρή επιλογή από. Εμείς και οι Πανελλήνιες μετά. Ναι, αλλά με τέσσερις ακταίους. Σωστό, τέσσερις ακταίοι. Δεν είναι απλό πράγμα. Νομική Αθηνών. Όχι, ούτε νομική τόσο. Φέρνει 50 άτομα. 55. 55, μια χαρά. Πολλά τεστ από όλους τους τομείς του επιστητού. Εμένα προσωπικά και λογικά και στους υπόλοιπους 7 άτομα συνέντευξη σε διαφορετικές περιπτώσεις και μετά εννοείται το δοκιμαστικό στην κάμερα. Οπότε γι' αυτό ίσως και εγώ οι τρεις είπαμε ότι δεν έχουμε δει κάποιον ότι ως έναν πιθανό chaser, με την έννοια ότι είναι ολόκληρο πακέτο. Uh-huh. Οι άνθρωποι που μας επέλεξαν δεν είδαμε πολύ. Είναι πολύ να είμαστε απλά πολλά τα στοιχεία που. Εύστοφοι, γρήγοροι. Πρέπει να γράφεις και στην κάμερα. Έχουμε καταλάβει και το ύφος σας. Εσείς υπηρετείτε ρόλους τώρα πέρα από την πλάκα. Έχεις και με τη Μαρία την Μπεκατόρου και με τους παίκτες. Είναι όσο υπέροχη φαίνεται η Μαρία Μπεκατόρου. Παραπάνω. Όσο γλυκιάγει, περισσότερο. Είναι απίστευτη. Το κατάλαβα έτσι από τη μικρή φιλοξενία που είχαμε για να. Είναι εξαιρετική. Εγώ προσωπικά νιώθω τεράστια ασφάλεια μαζί της. Μας έχει μιλήσει για εσάς, θα το δούμε στη συνέχεια. Λέει πολύ, πολύ γλυκά πράγματα. Εσείς βουνό, καταρχάς είστε βουνό γιατί είστε 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Ναι. Όρθιος. Το λέω γιατί σας βλέπουμε καθιστό και στο παιχνίδι. Ίσως κάποιοι δεν μπορούν να το φανταστούν. Εγώ όταν σας είδα από κοντά. Πολλοί το παθαίνουν αυτό σε πρώτη επαφή και στον δρόμο και σε αυτά που σε αναγνωρίζουν. Λένε όντως είσαι βουνό. Λέω τι να κάνουμε, δεν βγαίνει τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Και εγώ στην ίδια κατηγορία με την Μαρία είμαι, σαν παίκτης είχα δηλώσει. Α, και σε αυτές τις συνεντεύξεις σας έκαναν ερωτήσεις γνώσεων δηλαδή ή και για τον εαυτό σας να... Και τα δύο, αλλά η διαδικασία στο θέμα γνώσεων ήταν, ναι, ήταν εξονυχιστική και εγώ θυμάμαι συνολικά γύρω στις 2.000 ερωτήσεις στην ένα τεστ. Και σε κομμάτι γραπτό και σε κομμάτι του πώς μπορεί εναλλαγή, ας πούμε, και τηλεοπτικά να απαντάς. Έχετε και ένα background στρατιωτικό, σωστά. Ναι, δηλαδή, ναι. Στρατιωτικός γιατρός. Ξέρω ότι και στην οικογένεια δεν ξέρω πόσα θέλετε να πούμε. Να τους πληθυντικός πάλι. Μόλις μπει ο στρατός μέσα και τα μεταπτυχιακά. Τα πτυχία πληθυντικός στο στρατό. Εντάξει, γιατί. Πάει έτσι. Γιος στρατιωτικού. Ναι. Ναι. Αυτό της τηλεόρασης πώς. Θα πει κάποιος είναι λίγο κόντρα. Να, μουστάκι αυτά. Όχι, δεν είναι κόντρα. Άμα σ' αρέσει αυτό που έχεις επιλέξει ή σε έχουν επιλέξει, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις και ακολουθείς το project όπως πρέπει, νομίζω ότι όλα συνδυάζονται. Κάποιος θα πει δεν ταιριάζει, ξέρω εγώ, η θεολογία με την ιατρική. Προφανώς. Το ιστορικό αρχαιολογικό με την ιατρική. Break, λοιπόν, μου φωνάζουν για break. Θα γυρίσουμε με τον αδέκαστο. Θα γυρίσουμε με τα tweet για σας να δούμε τι γράφει ο κόσμος που παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Και βέβαια θα γυρίσουμε και με τη μία και μοναδική Μαρία Μπεκατόρου σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε μεγάλη εικόνα με τους Chasers που τους αγαπάτε πολύ. Το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Προσπαθούμε να διαλέξουμε κάποια tweet και να τα δείξουμε ενδεχομένως στη συνέχεια. Δόκτωρ Μαρία Μάρκου. Yes. Πάνος Δημάκης, Βασίλης Φασκιάς, ο κύριος Ηλίας Αλεξίου. Είχαμε πει όλον την ιστορία εκτός από τη δική σας επιθεωρητά. Εσείς πώς βρεθήκατε να είστε Chaser? Εγώ ήμουν παλιός τηλεπαιχνιδιάκης, ναι. Δηλαδή πήγαινα σε πολλά τηλεπαιχνίδια και υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν ονόματα καλών παικτών. Όταν ξεκινάει καινούριο τηλεπαιχνίδι, σε φωνάζουν για να γίνει ο θόρυβος, να κερδίσεις, ναι. να μαζευτεί ο κόσμος. Προφανώς κάποιος λοιπόν από αυτούς που έπαιζα, μετά το επιβεβαίωσα, έδωσε ας πούμε κάποιους υποψήφιους. Mm. Με πήραν κάποια στιγμή το καλοκαίρι πέρσι. Σας ενδιαφέρει να παίξετε σε καινούριο τηλεπαιχνίδι? Με ενδιαφέρει. Όχι ως παίκτης. Εκεί ήταν το γέλιο, διότι εγώ έβλεπα στο ITV το αγγλικό Chase. Α, το ξέρατε. Ναι, όλο τυχαίως. Και μου κάνει φλασάκι και λέω Chaser. Και έμεινε κάτι. Ναι, γι' αυτό. Και αυτό το ξέρε. Μετά δεν πέρασε καν. Μετά από αυτό δεν πέρασε καν εξετάσεις. Τίποτα. Τότε δεν πέρασε εξετάσεις. Ήτανε. Σου πάντα καλέ. Διαβάσατε ή... Τι να διαβάσω. Δεν υπάρχει ήλιο, δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο Πάνος, με είδανε πέντε άνθρωποι της παραγωγής, έκανα τεστ γραπτά, έκανα τεστ προφορικά, έκανα τεστ ταχύτητας, πόσες ερωτήσεις βγάζω στο λεπτό και όλα αυτά τα πράγματα. Και φυσικά έγινε και το τελικό με τη Μαρία την Μπεκατόρου, σε ένα στούντιο που μόλις εκείνη τη στιγμή φτιαχνότανε. Πιάσαμε να μιλάμε και λίγο για μαγειρική, βρήκαμε το θέμα, κολλήσαμε. Μαγειρεύει η Μαρία. Μαγειρεύει. Μου είπε ότι μαγειρεύει κάθε μέρα. Λοιπόν, τη Μαρία Μπεκατόρου, την αγαπημένη Μαρία Μπεκατόρου, τη συναντήσαμε στο πλατό της εκπομπής. Μας φιλοξένησε και ευχαριστούμε πολύ γιατί αυτό έγινε ώρα γυρισμάτων. Ουσιαστικά η μεγάλη εικόνα εισέβαλε και νομίζω ότι θα είναι ωραίο να ακούσετε τι λέει για σας, γιατί μιλάμε πολύ ωραία λόγια. Να τη δούμε. Καταρχάς, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτό το χώρο. Εμείς ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Λοιπόν, εμείς τις καταδιώξεις τις παρακολουθούμε, όπως όλη η Ελλάδα τις παρακολουθεί φέτος. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε εσένα που ξέρεις τους Chasers και όπως τους ξέρουμε εμείς, αλλά και όπως είναι έξω από εδώ, ναι. Πώς είναι αυτοί οι τέσσερις ξεχωριστοί άνθρωποι. Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι. Είναι ξεχωριστοί. Ο καθένας είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς το θέλαμε και το πετύχαμε. Είναι τέσσερις πολύ καλλιεργημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Και ο καθένας έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να στα πω όλα. Θα σου πω όμως ότι και οι τέσσερις. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Α, δηλαδή, κοίταξε, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί εσένα ο κόσμος σε ξέρει και σε αγαπάμε πολύ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είσαι μεταξύ όλων των άλλων και ένας πολύ γελαστός, πολύ ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Η Chasers όμως μοιάζει να είναι έτσι πιο κουμπωμένη και πολύ αυστηρή, γιατί αυτός είναι ο ρόλος, μάλλον. Έχουν όμως, σε πληροφορώ, πολύ χιούμορ. Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Γελάτε καθόλου? Γελάμε, όχι καθόλου. Γελάμε πάρα πολύ. Τις στιγμές που, ας πούμε, μπορούμε και επιτρέπεται. Ανάμεσα, ας πούμε, στα γυρίσματα, γελάμε πάρα πολύ. Πώς είναι να δουλεύεις μαζί τους? Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι καμιά φορά και τώρα για την εκπομπή, σκέφτομαι ότι είναι τέσσερις άνθρωποι που έχουν διαβάσει πάρα πολύ, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και σε όλο αυτό κάπως. Θα σου το πω λίγο προσωπικά, πιο προσωπικά, και θα σου πω ότι γενικά εμένα πάντα μου άρεσε στη δουλειά μου να συνεργάζομαι με ανθρώπους που θαυμάζω. Τους θαυμάζω. Δεν θα μπορούσα να το φτάσω ποτέ αυτό το επίπεδο. Και μου αρέσει που συνεργάζομαι με τέσσερις ανθρώπους που θαυμάζω, ειλικρινά. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν θέλω να κάνω και κατάχρηση της φιλοξενίας. Είπες ότι ο καθένας είναι ξεχωριστός με το δικό του τρόπο. Δεν θα σε ρωτήσω προφανώς ποιον με κάποιον δικό σου τρόπο ξεχωρίζεις. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο για τον καθένα που θα ήθελες να μας πεις. Αυτό που στον καθένα σου κάνει κλικ. Θα ξεκινήσω από την Μαρία, από τη γυναίκα με τα μαύρα. Να πω ότι είναι το ίδιο γοητευτική και στην τέτα-τέτ επικοινωνία, όπως φαίνεται και στην τηλεόραση. Για το Βασίλη, το βουνό... που είναι βουνό όνομα και πράγμα. Είναι βουνό όνομα και πράγμα. Έχει χιούμορ. Άργησε να μας το βγάλει, ξέρεις, ήθελε το χρόνο του, όχι στην τηλεόραση, ενώ επί προσωπικού. Στην τηλεόραση εγώ τον φοβόμουν, μέχρι να τον γνωρίσω από κοντά λίγο. Έτσι έλεγε και η μαμά μου. Παιδί μου, μου λέει, αυτό το βουνό, πώς έρχεται έτσι? Λέω, μαμά, γι' αυτό είναι βουνό.
Αδέκαστος. Ο αδέκαστος, ο αδέκαστος έχει ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει από τους άλλους. Πεισμώνει πολύ όταν χάνει. Α. Γενικά δεν του αρέσει καθόλου να χάνει. Το παίρνει πιο προσωπικά, επομένως. Ναι. Και ο Πάνος, το γεράκι, έχει αυτό το χαμόγελο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με έχει γοητεύσει. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη περισσότερες καταδιώξεις. Θα φύγω γιατί έχω, νομίζω, καταχραστεί το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείς. Δεν χάνουμε επεισόδιο όλοι. Ακόμα και το μωρό βλέπει. Αυτό μου αρέσει περισσότερο, που είστε οικογενειακός τηλεθεατές μας. Όλη η Ελλάδα είναι φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη μου. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε τη Μαρία Μπεκατόρου. Είπε πολύ ωραία πράγματα για σας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι σας ανταποδίδουμε. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, αληθινός. Νομίζω ότι ο κόσμος την αγαπάει τόσα χρόνια και δεν κάνει λάθος. Είναι και ακριβώς ίδια. Ναι. Αυτό που βλέπεις. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι και το σπάνιο. Ναι. Αυτό είναι και το σπάνιο. Λέω όταν με ρωτάνε πώς είναι η Μπεκατόρου. Ό,τι βλέπετε, λέω, αυτό είναι. Τέλειο. Δεν υπάρχει περσόνα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέλετε να δούμε. Καταρχάς, εσείς δεν έχετε τηλεοπτική εμπειρία. Εντάξει, εκτός από εσάς τους δύο που έχετε πάει σε κάποια τηλεπαιχνίδια, που και αυτό δεν σημαίνει ότι Sony και Ντέα. Ναι, ήταν από άλλη θέση, καμία σχέση. Ξέρετε τηλεόραση. Ποιος σας βοηθάει σε αυτό, έχετε κάποιον που λίγο να σας δείχνει πώς στεκόμαστε, τι κάνουμε κλπ. Έχουμε έναν, ας πούμε. Coach. Προπονητής μας, ναι. Ο προπονητής μας. Να πούμε όνομα, δεν υπάρχει. Ο Γιώργος. Το Γιώργο τον Νικολαίδη. Μπράβο στον Γιώργο τον Νικολαίδη, ο οποίος είναι η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, η συνταντά μας, ο υποστηρικτής μας. Τα παιδιά μου, λέει, τα πάντα μας. Ο ρόλος είναι δικό του εφεύρημα, δηλαδή ότι το βουνό είναι πιο... Εσείς, Μαρία, είστε πιο... Όχι. Είναι αποφασισμένο πιο κεντρικά η ρόλη. Αλλά αυτός μας βοήθησε να τους εσαρκώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο πιστικό, ας πούμε. Και κάνετε δουλειά και στο σπίτι ή δεν ασχολείστε καθόλου με αυτό, όλη η δουλειά είναι στα είμαστε natural, είμαστε ταλέντα όλοι μας βλέπεις. Δώστε μας το ρόλο και μπαίνουμε κατευθείαν στη σκηνή, δεν θέλουμε τίποτα. Κάνεις Στανισλάφσκι όλοι μας. Τώρα θα σας αρχίσω να σας ρωτάω για διάφορα της επικαιρότητας, να δούμε. Είμαστε της μεστόδου. Τι γίνεται. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι στο Twitter γίνεται πάρτι με εσάς απόψε. Έχουμε ξεχωρίσει ένα που έχει ενθουσιάσει το σκηνοθέτη μας και τον αρχισυντάκτη μας, τον Δημήτρη τον Λαζάν και τον Σπύρο τον Δράκο. Για να το δούμε λοιπόν, λέει, να πετύχεις αυτούς τους τέσσερις και να τους πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και να ξέρουν, ρε φίλε. Τώρα μάθαμε, είναι ο Αλέξανδρος ο Θάνος. Πολύ. Βλέπουμε και το προσωπάκι. Μια χαρά, Αλέξανδρε. Να το πάτε επώνυμο, σωστό. Λοιπόν, αυτό σας ενοχλεί καθόλου, η ανωνυμία? Προσωπικά τώρα εμένα, ναι. Και με εσάς ασχολούνται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο το ψάξαμε εν ώψη της εκπομπής, όλο καλά πράγματα λένε για εσάς, γιατί αγαπούν πολύ το τηλεπαιχνίδι και γιατί νομίζω σας θαυμάζουν για όσα ξέρετε και για τον τρόπο που τα λέτε. Αλλά παρακολουθείτε τι λένε για εσάς, μπαίνετε? Εγώ σταμάτησα. Στην αρχή και στην αρχή εγώ έβλεπα. Εγώ συνεχίζω και παρακολουθώ. Είμαι ψωνάρα μάλλον της τετράδας, του κουαρτέτου. Επηρεάζει θετικά ή αρνητικά? Όχι, απλά έτσι από σαν... Ενδιαφέρον. Θα μας βοηθήσει και η Μαρία σαν κοινωνιολογική παρατήρηση πιο πολύ. Ναι. Επικοινωνιολογική παρατήρηση, ναι. Και επικοινωνιολογική. Όχι, εγώ επικοινωνιολογική παρατήρηση. Εντάξει, εγώ ήθελα κοινωνιολογική να πω τώρα, εντάξει. Όχι, κοινωνιολογική προσέγγιση ο Βασίλης. Κυρία Μάρκου, θα έχει τον χρόνο να τοποθετηθεί αργότερα. Μαρία, για πες και γιατί σταμάτησες? Είναι ανθρωποφαγικό το Twitter από ένα σημείο και μετά. Ο Βασίλης σήμερα στο Instagram του έκανε ένα καταπληκτικό post αναφορικά με την εργαλειοποίηση των social media. Και ειδικά η φετινή χρονιά, με τα πολύ δυσάρεστα γεγονότα, δυστυχώς που υπήρξαν, μας έδειξε πόσο πολύ αυτό το μέσο μπορεί να είναι όπλο και πόσο μπορεί αυτό το όπλο να στραφεί εναντίον άλλων πραγμάτων. Έγιναν δικαστές φέτος πάρα πολύ στα social media. Και εγώ προτείνω όλους να μπουν και να διαβάσουν το post του Βασίλη, το οποίο σε 5 γραμμές είναι απολύτως περιεκτικό. Γιατί όχι? Βεβαίως. Θέμα της Πανελλήνιας, έτσι να το πούμε. Θέμα της Πανελλήνιας, εξαιρετικός. Αργή στο social media. Η ανωνυμία βοηθάει πάρα πολύ στην ανθρωποφαγία και στο να βγει ο καθένας και να πει το μακρύ του και το κοντό του. Και ο κακός να γίνει χειρότερος και ο καλός να γίνει καλύτερος, αν δεν απατώμε. Παρόλα, ναι. Έχει πέσει μια αυλαία που δεν αφήνει να δούμε ποιος είναι από πίσω. Και το καταπληκτικό είναι ότι αυτός που λέει ό,τι λέει και κατηγορεί ή οτιδήποτε άλλο, το ξέρει μόνο ο ίδιος ποιος είναι. Δηλαδή δεν συγκρίνει. Άρα λες τη γνώμη σου, αλλά στην πραγματικότητα δεν τη λες. Και δεν τη λες γιατί δεν σε ξέρει κανένας ποιος είσαι. Έχεις παρησία, δεν αναλαμβάνεις και τη συνέπειση. Αρχίζουν όλοι και ετεροπροσδιορίζονται. Δηλαδή να ρίξω εγώ εσένα
ένα επίπεδο. Εγώ θα μείνω εδώ που είμαι, αλλά θα βγω πάνω στον αφρό. Πάντως, για να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον εμείς όσο ψάξαμε, βρήκαμε καλά πράγματα που λένε για εσάς. Ήταν καλά ο κόσμος. Και έχουμε, ευχαριστούμε. Έχουμε ξεδιαλέξει και 2-3 έτσι που τα ξεχωρίσαμε και νομίζω μπορούμε να τα δούμε, συναδελφοί, έτσι δεν είναι? Ας ξεκινήσουμε με τον αδέκαστο, που είναι, είστε ο κύριος Παπηγιών για το παιδί της φίλης της ευτυχίας. Ο κύριος Παπηγιών, έτσι λέει. Λέει, πόσο συμπαθής, μωρέ, είναι ο άνθρωπος, όχι αδέκαστος, γλυκούλης επιθεωρητής, έπρεπε να λέγεται κανονικά. Και ένα άλλο, για να δούμε και το επόμενο. Ο αδέκαστος επιθεωρητής είναι ίσως η πιο συμπαθητική φυσιογνωμία αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Τώρα εγώ πρέπει να κοκκινήσω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες κουβέντες αυτές. Να σας πω κάτι. Είναι λίγο... επιτυχία ίσως και για κοινωνιολογικό, επικοινωνιολογική ανάλυση. Πολύ σωστά. Το μάζεψα στο τέλος. Σωστά, έτσι. Όχι μόνο μέρη. Γιατί έχετε μια περσόνα τώρα, αδέκαστος επιθεωρητής. Δύσκολα πλασάρεται ως κάποιος τόσο συμπαθής. Αυτό είναι ταλέντο που έχετε κάνει. Θα πω ότι αυτό που με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν πίστευα ποτέ πόσα παιδιά στην ηλικία των 10 μέχρι 15-16 χρονών βλέπουν το παιχνίδι και έρχονται και με βρίσκουν στο δρόμο. Το έχω κάνει και από τα μικρά. Είστε κύριος αδέκαστος. Και έρχονται και μου λένε ότι βλέπουν το παιχνίδι και τους αρέσει αυτή, ας πούμε, η γνώση που προσφέρεται. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, τύχες που έχει ο κόσμος βλέποντας το Chase είναι ότι εκπαιδεύεται στο να του αρέσει και να αναζητά τη γνώση. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε πολλά τηλεπαιχνίδια να είναι τόσο προσανατολισμένα στη γνώση και τόσο ευρέως πεδίου, ας πούμε, τόσο ευρέως φάσματος, για να περάσω και στα της ιατρικής. Μου έχουν πει φίλοι δάσκαλοι ότι στα πλαίσια του μαθήματος ρώτησαν τι θα θέλατε δημοτικού στα παιδιά να γίνετε και έχουν απαντήσει, μου έχουν πει τουλάχιστον 2-3, θέλω να γίνω chaser. Το οποίο είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. με την έννοια όχι του chaser αυτού που εμφανίζεται στην τηλεόραση, αλλά ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να αντικατοπτρίζει την αγάπη για τη γνώση. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, όντως... Αυτό εκπροσωπούμε όλοι, πιστεύω, και οι τέσσερις. Κάτι το οποίο λείπει από τη σύγχρονη κοινωνία. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Να, η κοινωνιολογική ανάλυση. Θέλετε να δούμε τι αναλύσεις κάνουν για εσάς βουνό στο Twitter? Άμα δεν μπορώ να το αποφύγω, να το δω. Όχι, είναι καλά πράγματα. Παρότι σας λέω, εγώ σας φοβόμουν μέχρι να σας δω από κοντά. Ήρθε το τέλος του. Ορίστε. Τα λέτε αυτό, να φοβάσαι το. Το βουνό έκανε αστείο και γέλασε κιόλας. Και πού να ξέρανε. Η αλήθεια είναι ότι από τους τέσσερις σας, άντε να μην το πω, να μην το βάλω σε τέτοια βάση, αλλά. Είναι πολύ γελαστό το βουνό. Εξεπλάει γινόταν το διαπίστωσα στα παρασκήνια. Οι συνάδελφοι που δεν συζητάμε τώρα για οικογένεια, συνεργάτες χρόνων κτλ. αλλά και με τους συναδέλφους εδώ που τους γνωρίζω ούτε 6 μήνες. 6-7 μήνες. Νομίζω θα σας πούνε. Μα συνέχεια σε υπερασπίζομαι στον κόσμο και μου λένε είναι πολύ σοβαρός. Λέω, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Είμαι το σούργελο εντός εισαγωγικών της τετράδας. Αυτή τη λέξη λέω, αλλά γιατί δεν θα την πω. Το σούργελο. Αυτό προσδιορίζεται. Η αλήθεια είναι τρολάρει συνέχεια. Εσάς τους δύο σας αφήσαμε τελευταίους και για τον πρόσθετο λόγο ότι από όταν ανέβασα φωτογραφία από το πλατό και είπα ότι θα είστε εδώ, έχω να σας μεταφέρω καμιά δεκαπενταριά προτάσεις γάμου για τον καθένα. Είναι ηθικά στοιχεία οι τηλεθεατές μας και ξέρουν ότι εσείς, κύριε επιθεωρητά, και εσείς βουνό είστε παντρεμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποκλειστούμε. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν θα σας δείξουμε προτάσεις γάμου. Γιατί? Να πάρουμε. Θέλετε κι άλλο, Μαρία? Γιατί όχι. Έχετε κάνει ήδη, Έχουμε κάνει και τα ξανακάνουμε. Ορίστε, τώρα με ενημερώνουν. Έχουμε καινούργιες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται χαμός. Θα τις εξετάσει αμέσως μετά. Βεβαίως. Αλλά μόνο όσες δεν είναι ανώνυμες. Όχι μόνο επώνυμες. Τώρα και ο Elon Musk έχει βάλει την επωνυμία. Θα το διερευνήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Από πίσω, μην είσαι. Για να δούμε. Ναι, για να δούμε λοιπόν τα επόμενα tweet που ξεχωρίσαμε. Είμαστε στο βουνό. Για να δούμε. Ιδού λοιπόν. Το δεύτερο tweet που διαλέξαμε για σας. Αυτό το χαμόγελο. Όχι, αυτό δεν είναι το. Αλλά μετά εντάξει, σου σκάω και το χαμόγελο. Βέβαια, εγώ τους βγάζω χαμογελώντας. Δηλαδή, ας πούμε, ο Βασίλης μπορεί να είναι πολύ αυστηρός, τους βγάζει, τους διώχνει. Εγώ τους διώχνω με το χαμόγελο. Είναι αυτό του Τσόρτσιλ που λέει σε στέλνει και νομίζεις ότι. Έτσι ακριβώς. Με το γάντι.
Να το. Μου έχετε φάει ένα tweet του Βουνού παρεπιπτόντως. Αν το βρούμε, να το παίξουμε. Για να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο. Για να εδώ. Εδώ. Έμεινε ικανοποιημένος πάντως με τον εαυτό του. Γλυκούλης είναι όταν χαμογελάει πάντως. Αυτό δεν είναι χαμόγελο, αυτό είναι μια κατάσταση... Τι είναι αυτό αλήθεια, αυτό είναι όχ κερδίσαμε, όχ χάσαμε, όχ καλά να πάθετε. Όχ χάσατε. Μάλλον όχ χάσατε, ναι. Χουρέι χάσατε. Το θυμάμαι. Το πλάνο ακριβώς που το πήρε. Είναι στο τέλος του τελικού, την ώρα που τους αποχαιρετάει η Μπεκατόρο. Α, οκ. Σας κεράσαμε, ευχαριστούμε πολύ για την περάσατε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τα επόμενα. Ναι, έχουμε μείνει στο Γεράκι. Ας επιστρέψουμε στο Γεράκι. Έχουμε αναστατώσει το κοντρόλ. Το Γεράκι είναι ο πιο γλυκούλης. Γεράκι, νομίζω ότι έχετε έτσι, εσείς δέχεστε και προσεγγίσεις πιο... Πώς να το πω, πιο άμεσες, πιο προσωπικού τύπου. Θέλω να καταγγείλω ότι δεν είναι. Εμένα γλυκούρης και αυτά δεν μου έχουν βάλει. Πάμε να φύγουμε. Δεν το κάναμε γιατί είναι το βουνό είναι παντρεμένο. Δεν είπα για το χαμόγελο. Μόνο εγώ έχω φύγει μόνο μου, εντάξει, που δεν έχει κανένα. Έχετε τηρήσει εδώ την τάξη και την ηθική. Μπράβο. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Ορίστε, τώρα με ενημερώνουν. Λέει, εγώ Γεράκι είμαι παντρεμένη, αλλά εσένα σε παντρεύομαι. Αυτά γίνονται τώρα όσο μιλάμε, κυρία μου. Ναι, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δικηγόροι θα βγάλουν λεφτά. Λοιπόν, να περάσουμε και στην γυναίκα τη παρέα για να δούμε. Εσείς έχετε εμπνεύσει και καλλιτέχνες, Μαρία, Ιδού. Σας ζωγραφίζουν. Ναι, ναι. Μπορώ να σχεδιάσω τα φιλιά μου στη γυναίκα με τα μαύρα. Yes, I sketched it. Σας έρχονται τέτοια δώρα, μήνυματα. Μας έρχονται. Μας τιμάνε. Και μας συγκινούνε, γιατί έχω πάρει πολύ αγάπη, την οποία ούτε την περίμενα και την καλοδέχομαι. Εμένα κάτι τις παρακόπητες μου στέλνουν. Όχι, εμένα δεν μου στέλνουν παρακόπητες. Συγγνώμη, κύριε Φθιωρητά, αλλά προσωπικά, αν με ρωτάτε, την προτιμώ τις παρακόπητες. Κάτι δεν κάνω καλά. Όχι, και ανθοδέσμες που μου έχουν έρθει. Δεν τρώγεται ανθοδέσμες. Σπανακόπιτα είναι πιο. Και εγώ το ίδιο είπα. Μία pay safe card καλύτερα. Όχι σπανακόπιτα, ούτε ανθοδέσμη. Να κάνουμε δουλίτσα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε και ένα ακόμη για τη γυναίκα με τα μαύρα. Συγγνώμη, αλλά η γυναίκα με τα μαύρα θα έπρεπε να αποκαλείται η γυναικάρα με τα μαύρα. Γνώμη μου. Αυτά είναι. Ναι, το όνομα βέβαια του tweet, αυτό που υποστηρίζει. Το γράφει η απόκληρη. Τρέχα, βρες. Επίσης, να κάνω και ένα disclaimer, τα έχει επιλέξει ο συνεργάτης της εκπομπής μας. Όποιος βλέπει σεξιστικά υπόβαθρα, να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Με το political identity θα πάω μια χαρά, οπότε δεν έχω θέματα με τα σεξιστικά. Μαρία, να σου πω κάτι. Ό,τι θες. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιες φορές είναι. Με άντρες παίκτες, το έχω παρατηρήσει αυτό, αισθάνομαι ότι είναι σαν να τους κόβεις τη φόρα με έναν τρόπο. Δηλαδή, όταν βρίσκονται απέναντί σου, ακόμη και εκείνοι που έχουν πει ότι θα προτιμούσαν να τους τύχει να παίξουν μαζί σου, δηλαδή έρχονται και μάλλον το θέλουν να παίξουν μαζί σου, είσαι πολύ επιβλητική με τον τρόπο που παίζεις. Είναι λίγο αυτό που είπε ο Βασίλης, χωροταξία. Δηλαδή, έχει ένα connotation το πάνω με το κάτω. Ναι. Είμαι επιβλητική. Είμαι επιβλητική σε προσωπικότητα ούτως ή άλλως. Είναι και λέτε το... κάτι δεν ξέρω. Όχι, δεν θυμάμαι τον όρο. Connotation, γιατί θα... Connotation. Όλα παίζουν, δεν υπάρχει ήλιο, όλα παίζουν. Είμαστε πολύ γλώτες, εδώ έχουμε το Γεράκι, 8 γλώσσες πέρα, θα μας κάνει τη μετάφραση. Και τη δικιά του 9. Και τη δικιά του 9. Ωραία. Ωραία. Ναι, είμαι επιβλητική. Χρειάζεται να είσαι επιβλητική σαν γυναίκα αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να οριοθετήσεις και την θέση σου και το ρόλο σου. Μου έχουν αμφισβητήσει αρκετές φορές τις γνώσεις μου στα αθλητικά. Τους φαίνεται λίγο ιδιόρυθμό, ιδιότυπο, ιδιώνυμο, να το πω. Ότι γνωρίζω κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο, το μέσο άντρα, θα έλεγα. Οπότε πολλές φορές έχονται να με αμφισβητήσουν. Εκεί δεν δέχομαι αμφισβήτηση. Δεν έχω ούτε ψυχολογία loser. Αγρίεψε. Όχι, καθόλου δεν αγρίεψα. Συμπαθώ και εκτιμώ όλους τους αντιπάλους και τους σέβομαι. Αυτούς που πάνε να με αμφισβητήσουν από την αρχή, εγώ βάζω γκολ από τα ποδητήρια. Τελεία, παράγραφος. Εν τω μεταξύ, ανατρέπετε και τα στερεότυπα, γιατί τώρα έχω μπερδευτεί, δεν θυμάμαι, αλλά κάποιος από εσάς έχει πει ότι τα αθλητικά είναι το χειρότερό του, το πιο δύσκολό του, όχι, μάλλον. Το πιο δύσκολό μου, αλλά μαγειρεύω. Μαγειρεύω όμως. Εντάξει, αυτό άλλο. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός στα αθλητικά. Εκτός από τον μπάσκετ, επειδή είστε δύο μέτρα. Μπάσκετ και εκτός από στίβο, γιατί ο Ολυμπιακός ζει καλύτερα. Ναι. Και αγαπημένη κατηγορία ελληνικός κινηματογράφος. Κινηματογράφος, ναι. Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Ελληνίδες στο χαρέμι. Ναι, ποιο. Εξαρχάκος, α. Τι δουλειά έκανε πριν γίνει ηθοποιός?
Ο Χρόνης Εξαρχάκος. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Επιτέλους. Το βρήκα, το πέτυχα. Ναι, νομίζω ναι, ήταν υπολήπτης. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω. Τεχνικός πάντως ήταν. Μάλιστα. Εκεί. Ορίστε. Λοιπόν, η δική σας αγαπημένη κατηγορία, δεν ξέρω, έχετε, Γεράκι? Έχω, θα έλεγα 2-3 όμως, όχι μόνο μία. Ευπρόσδεκτα. Ιστορία. Ναι. Η οποία, όντως ας πούμε, αυτό που γράφω στο Twitter, ναι, έχουν γράψει κάποιες φορές, στο Γεράκι του αρέσει πολύ η γλώσσα, η ιστορία, η μυθολογία, η γεωγραφία και το σινεμά. Του βάζω μόνο τέτοια. Λες και αυτά είναι ελάχιστη το πλήστο. Ότι ας πούμε έχετε βγει αντίστοιχα σε μαθεολογία. Αλλά ακόμα και αυτά να ήταν, πάλι είναι τεράστιοι τομείς. Θα έλεγα ότι πάντως αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή, λατεύω την ιστορία. Ιστορικό αρχαιολογικό σε ζηλεύω απίστευτα. Κάποια στιγμή θα κάνω και εγώ το βήμα. Και με πανελλήνιες, ε. Έδωσε πανελλήνιες στο βήμα. Μα είμαι μικρός. Δύο φορές. Φέτος θα δώσετε πανελλήνιες. Όχι, όχι. Είμαι ευχαριστημένος με τη σχολή μου. Θα την παρακολουθήσω. Έχετε και εμά. Πέρασα και Αθήνα να μην έχουμε. Εννοείται. Εννοείται να μην έχετε νίκαια κτλ. Εννοείται. Ωραία. Συγγνώμη. Το μετρό το θες. Μου λέει που πέρασε Αθήνα, μην Αθήνα. Ιστορία, μυθολογία, γλώσσα τη λατρεύω. Ας πούμε, κάποια στιγμή αναφέρθηκε ότι πολλές φορές ανακαλύπτουμε την απάντηση κάνοντας συνειμούς από την ετυμολογία. Σωστά. Και είτε από τα αρχαία ελληνικά. Να, με τον Άσκαβλο για παράδειγμα. Τον Άσκαβλο. Τον Άσκαβλο νομίζω ότι κάποιο τριτοδεσμήτη κουτσά στραβά θα τον έβρισκε τελικά. Πολλές φορές. Ναι, όλα είναι θέμα συνειμών, συσχετήσεων. Δηλαδή, δεν είμαστε για να ανασύρουμε τη γνώση από μια φανταστική βιβλιοθήκη που είναι μπροστά μας. Θα κάνουμε τους. Η αλήθεια είναι σε κλάσμα τα δευτερόλεπτα θα γίνονται αυτά. Θα κάνουμε τους συσχετισμούς. Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Το χειρότερο μου, συγγνώμη, είναι ότι. Το χειρότερο μου είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι η παρουσιάστρια της μεγάλης εικόνας. Και να σε έχω μπροστά μου, στον τελικό ειδικά. Να σε έχω μπροστά μου και να λέω. Και να μου λες, πες με Νίκη Λιμπεράκη. Και να μου λες ν-λ και να μην έρχεται. Και να μην πατήσω πάσο και να γράφουν μετά, ξέρω εγώ. Καλά, δεν ήξερα την Νίκη Λιμπεράκη. Δηλαδή, μας τρελάνουν, μας κοροϊδεύουν. Αυτό έχει σχέση και με την και τη χώριση των εγκέφαλων. Δηλαδή, αυτό θέλω άλλο, να πω, ότι προφανώς. Η γνώση προσώπων, η γνώση. Υπάρχει πάθηση, ας πούμε. Να, ο γιατρός. Δεν αναγνωρίζει. Είδες ένας γιατρός πάντα πόσο χρήσιμος είναι. Άρα, είναι άλλη διαδικασία. Προφανώς έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μιλάει πολλές γλώσσες έχει και ο εγκέφαλός του ακολουθεί μια διαδρομή ενδεχομένως διαφορετική. Οι συνάψεις γενικώς, το διάβασμα, οτιδήποτε μπαίνει στη διαδικασία, διαβάζεις, προσπαθείς να το αφομοιώσεις, αυξάνει τις συνάψεις στον εγκέφαλό σου. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αγαπημένη κατηγορία, τα αθλητικά και τι άλλο? Όχι, δεν είναι αγαπημένη μου κατηγορία τα αθλητικά. Είναι καλή, απλά. Είναι απλά πολύ καλή. Απλά και να είμαι καλή, γιατί... Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κατηγορία που δεν είσαι καλή. Ναι. Δεν έχει τύχει να δω. Και όμως υπάρχει, θα σου το αποδείξω τώρα. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ο κύριος Ηλίας. Δεν είμαι πάρα πολύ καλή στη μαγειρική. Δηλαδή αυτές τις εξαιρετικές γνώσεις που έχει ο Ηλίας. Μα τα στερεότυπα που ανατρέπονται. Ναι, εγώ δεν τις διαθέτω. Όχι ότι δεν μαγειρεύω. Μαγειρεύω. Και καλά και συμπαθητικά. Δηλαδή δεν είχαν παράπονο οι άνθρωποι της ζωής μου ότι δεν πέθανε από ασυτεία δηλαδή. Μπράβο. Αλλά όπως μαγειρεύει ο κύριος Ηλίας, φαντάζομαι να το καταφέρω. Γνωρίζει τα extravagant πράγματα που εγώ δεν. Είστε και γκουρμέ, το έχω παρατηρήσει και εγώ. Όταν σας πέφτουν ερωτήσεις τέτοιες. Τα γκουρμέ βέβαια θέλουν χρόνο και. Έχετε όμως τη γνώση, το υπόλοιπο. Η γνώση υπάρχει. Στο σπίτι κάποιες... μαγειρεύετε εσείς γενικώς? Στην αρχή μαγειρεύα μόνο εγώ. Μετά άρχισε να μαγειρεύει και η γυναίκα μου. Αλλά επειδή η γυναίκα μου μαγειρεύει. Όχι, δεν ξέρω να μαγειρεύει, ξέρω να μαγειρεύει, αλλά μαγειρεύει διεκπαιρεωτικά. Δηλαδή φακές, έτσι. Φακές, κρεμμύδι, δάφνη, ξέρω εγώ. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή φακές είναι. Σκόρδολο. Τσέισερ είναι, πρέπει να το πω. Θα τσιγαρίσεις λίγο το σκορδάκι να βγει το άρωμα. Μπορεί να βάλει λίγο πάπρικα. Είναι καρφί για εκπομπή μαγειρική. Πρέπει να πιάσει λίγο πελτέ στον μπάτο τη κατσαρόλα να μυρίσει. Να το ξύσει λίγο και μετά θα βάλει τη φακή και το νερό, α πούμε, να πάρει μια γεύση. Ακούω να λες. Υπήρχε μια εποχή που τα παιδιά μου ρωτάγανε ποιο μαγείρεψε σήμερα. Ο μπαμπάς, θα φάμε. Μαμά, καλά, παραγγείλουμε κατσουβλάκι. Δεν μου λέτε, επειδή το είπα και το εννοώ, νομίζω ότι θα κάνατε θράψη με μια δική σας εκπομπή μαγειρικής, που να έχει έτσι και μια λογική αφήγησης. Πέρα από το Τσέις, που βέβαια έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, που νομίζω ότι έχει μπροστά του πάρα πολύ δρόμο και ελπίζω και εύχομαι ότι έχει μπροστά του και ως τηλεθεάτρια πάρα πολύ δρόμο, θα σκεφτόσαστε να μπείτε σε μια λογική τέτοια πορείας? Θα σκεφτώ πριν να μπω σε μια λογική. Οι σπουδές μου βασικές είναι τεχνολογία τροφίμων. Ως τεχνολόγος τροφίμων, λοιπόν, με ενδιαφέρει το τρόφιμο γενικά. Βλέπω πολλά στραβά πράγματα όταν πάει να μαγειρέψει ή όταν πάει να αγοράσει κάποιος στο σούπερ μάρκετ πράγματα.
κάθεται και δίνει σημασία στα λάθος πράγματα. Δεν ψάχνει ο άλλος τώρα να βρει το μακαρόνι που λήγει σε 2 χρόνια. Κύριε επιθεωρητά, για πρώτη φορά μου απαντήσατε απόψε όπως ένας υπουργός. Το ερώτημα ήταν, θα κάνατε τηλεόραση? Έχει απαντηθεί η ερώτηση. Ναι, είμαι Έχει απαντηθεί η ερώτηση. Άστε, τα ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα σας δώσω χρόνο να το σκεφτείτε. Είναι δύσκολη και είναι κοινή ερώτηση για όλους σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος. Επιστρέψαμε με μία καταδίωξη διαφορετική. Μουσικά είμαστε στο Chase. Οι Chasers είναι απέναντι με τους ρόλους τους. Και εγώ τους ρωτώ, εκεί είχαμε μείνει αδέκαστε επιθεωρητά και δεν ξεχνώ, αν θα κάνατε τηλεόραση και πέραν του Chase, όταν σε πολλά χρόνια από τώρα μπορεί να κλείσει αυτός ο πετυχημένος κύκλος. Νομίζω ότι είμαι ανοιχτός. Άμα υπάρχει κάποια καλή πρόταση και μου ταιριάζει και τα βρούμε, γιατί όχι. Δεν με ενοχλεί η έκθεση. Σας αρέσει? Τώρα πια την έχω συνηθίσει και δεν είναι αυτοσκοπός, όπως ίσως να ήταν κάποτε στην αρχή που πήγαινα σε πολλά τηλεπαιχνίδια και χαιρόμουν που με βλέπανε και με... Mm. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβάνε και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μία έκθεση και τους γνωρίζει ο κόσμος και συνέχεια τους... Τώρα που βγάλαμε τις μάσκες δηλαδή, αρχίζω να έχω πρόβλημα στο σούπερ μάρκετ. Εσείς βουνό... Τώρα γιατρός, αρχαιολόγος, θεολόγος, φαντάζομαι δεν θα τα φτιάξω. Θα κάνω ένα μίξ και θα φτιάξω μια εκπομπή με μίξ από όλα, ας πούμε. Ωραίο θα ήταν. Έτσι, ένα ποτ πουρί. Ωραίο θα ήταν. Όχι, γενικώς στη ζωή ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, πιστεύω. Απλά να μένεις πιστός στις αρχές σου, αυτά που σου αρέσουν, αυτά που σε γεμίζουν, αυτά που σε αναπαύουν, έτσι που τα λένε, να το πούμε και θεολογικά. Και ναι, γιατί όχι. Γεράκι. Θα σου πω, κοιτά, απολαμβάνω απίστευτα αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως, okay, αν στο μέλλον υπήρχε μια δυνατότητα, εγώ νομίζω ότι θα υπερίσχε η αγάπη μου για την ιστορία. Του στείλε ένα ντοκιμαντέρ. Εγώ λατεύω τα κάστρα. Λατεύω τους αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Οπότε, ίσως επειδή τα κάστρα είναι λίγο ψιλοάγνωστα σε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε 800 κάστρα και πύργους σε όλη την Ελλάδα. Ίσως να μου άρεσε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ το οποίο θα παρουσιάζει και θα γράφω κείμενα. Εγώ θα γράφω το κείμενο και θα το. Δεν κατάλαβατε. Θα είστε συμπαρουσιαστές μου. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα είμαι από πίσω. Και τον αδέκαστο που θα μαγειρεύει. Αυτό ακριβώς. Εκεί στις επάλξεις. Ωραία. Πύλη λεόντων, μικίνες και από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Έτσι είναι ένα ρόλο. Πώς θα γίνει ο τουρισμός, πώς είναι ο τουρισμός. Πρέπει να φέρουμε τη νέα ιδέα. Έτσι, αυτό. Προσωπούμε το νέο. Εμένα είναι σπουδές μου η επικοινωνία. Και στο Πάντιο και στο Βερολίνο. Οπότε ναι, εγώ θα έκανα τηλεόραση, την αγαπάω, τη σέβομαι, την παρακολουθώ, την τιμώ. Και θα ήθελα πάρα πολύ στην Ελλάδα να έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να κάνουμε talk shows όπως στην Αμερική. Αυτό που λέγαμε, τύπου Falcon, Kimmel. Θέλει κότσια και θέλει και κότσια και τους καλεσμένους. Εννοείται και από τους καλεσμένους. Από τους καλεσμένους. Mm. Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα έχουμε ανοιχτά μυαλά, ωραίες ιδέες. Είμαστε προτάσεις. Λίγο σοβαροφανείς, τι είμαστε? Όχι, φοβόμαστε την έκθεση και το σχολιασμό. Ενώ στην Αμερική βλέπουμε υπερδιάσημα πρόσωπα, πολιτικούς, να πηγαίνουν, να τσαλακώνονται, να κατατσαλακώνονται. Στην Ελλάδα δεν τολμάμε τόσο. Δεν τολμάμε, είμαστε άτολμοι. Λοιπόν, και τώρα την ερώτηση που σας κάνουν όλοι παντού, σας ομολογώ ότι την έκανα και εγώ μέσα στο κανάλι. Όταν άρχισα να κολλάω με το παιχνίδι, πήγα και έπιασα τον υπεύθυνο και του είπα: Πες μου, παιδί μου, τα ξέρουν όλα αυτά? Πώς γίνεται να τα ξέρουν όλα αυτά? Τους έχετε πει τίποτα για τις ερωτήσεις? Μου λέει: Είσαι τρελή. Σας το λένε, σας το λένε, ναι, οι άνθρωποι. Mm. Δεν ξέρω αν σας εκνευρίζει αυτή η ερώτηση. Αφόρητα. Μ? Αφόρητα. Τώρα, αφόρητα. Τώρα, μπορώ, μου επιτρέπετε να σας πω boring, κάτι. Boring πλέον, βαρετό. Να σας πω, γι' αυτό την άφησα για το τέλος. Δεν ήθελα να βαρεθείτε και να δυσανασχετήσετε. Ναι, ναι. Αλλά μου επιτρέπετε να σας πω, ως τηλεθεάτρια, ότι η ερώτηση, μήπως τους έχετε πει τις ερωτήσεις, δεν έχει αφετηρία το «έλα, είναι στημένο». Έχει αφετηρία το «μα πόσα πράγματα ξέρουν, πώς γίνεται να τα ξέρουν όλα αυτά». Έχετε συνέστηση του πόσες γνώσεις έχετε? Ακόμη και από αυτές που λέμε εντός εισαγωγικών άχρηστες. Π.χ. πώς αναπνέει η χελώνα Μέρι Πόπινς. Μέρι Ρίβερ. Όσα είναι αυτή. Κρίνεται τελική με αυτές τις ερωτήσεις. Δεν είναι άχρηστο. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Άχρηστη γνώση. Μέρι Ρίβερ. Ξέρω. Αν πέσει σε τελικό. Το καταλαβαίνετε όμως αυτό. Μπορεί να σας εκνευρίζει η ερώτηση, αλλά εμείς τη ρωτάμε από... Πώς είναι δυνατόν να τα γνωρίζουν. Πόσα πράγματα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι θαυμασμός. Έχει ακριβώς. Έχει το θαυμασμό και την εξύψωση της γνώσης. Ναι. Το άλλο έχει την αμφισβήτηση μέσα. Η αμφισβήτηση είναι αυτή που εμένα με ενοχλεί.
ότι τους τα λένε. Και εγώ είπα, και γυναίκα, παιδιά, κοντοκουρεμένη, ελάτε, δείτε. Τίποτα. Ακουστικά, χαμός, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Γιατί αυτό ακούμε, φοράνε ακουστικά. Δεν είμαστε καλωδιωμένοι. Προφανώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχουν οθόνες μπροστά και τα βλέπουν. Αλλά αυτά σας τα πιστοποιώ και εγώ ως ανεξάρτητος παρατηρητής που βρέθηκα στα γυρίσματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και επίσης σας έχω δει να μην ξέρετε κιόλας και πόσο αυθεντικά δεν ξέρετε και πώς περνάτε, ας πούμε, και την. Μα άλλο ο ρόλος και άλλο πώς αντιδράει ένα άνθρωπος. Να το αποσαφηνίσω. Εγώ δεν σας ρωτώ, το ξέρω ότι δεν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς προσπαθώ να σας πω ότι αν σας εκνευρίζει αυτή η ερώτηση, σκεφτείτε λίγο με πόσο θαυμασμό την κάνουμε κάποιοι. Δηλαδή κάποιοι που λέμε, μα καλά, ρε παιδί, πόσο έχουν διαβάσει αυτή τι μνήμη έχουν. Πώς ανασύρουν πληροφορίες. Γίνεται αρκετά φορές ενοχλητικό, ειδικά στην αρχή. Ακόμα και συγγενείς μπορεί να στον κάνουν. Που ξέρουν ότι σε βλέπουν μια ζωή με τα βιβλία. Που την κάνανε. Αλλά απ' την άλλη, επειδή και η κοινωνία μας διακατέχεται από μια. Αυτή μας έτσι να κάνουμε. Αλλά. Επειδή γενικά η κοινωνία διακατέχεται από μια αμφισβήτηση παγκοσμίως. Και όλο αυτό οξύνεται και μέσα από τα social που λέμε. Το καταλαβαίνω σε ένα σημείο, αλλά από την άλλη, εγώ πάντως έχω αποφασίσει ότι πλέον θα απαντάω με την εξής ερώτηση. Σας τα λένε, ναι, μας τα λένε. Μας τα λένε οι αμέτρητες ώρες που έχουμε φάει, έχουμε φάει τα μάτια μας, επειδή τα αγαπάγαμε όμως. Αυτές μας τα λένε, ναι. Συμφωνείτε όλοι και το ακούτε με. Και η ευρύτητα του πεδίου. Εντάξει, το θα έλεγα το εξής. Είναι η ευρύτητα του πεδίου. Κάποιο μπορεί να εντυπωσιάσει τότε, γιατί κάνει κάτι συγκεκριμένο. Το η ευρύτητα του πεδίου είναι που εντυπωσιάζει προσωπικά δεν εμένα. Ότι. Και όταν βλέπω τους συναδέλφους, ας πούμε, εδώ πέρα αυτό. Είναι. Δεν νομίζω ότι 200.000 κάποιος. Κατηγορίες, 200.000 δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κανένα μας κάθισε και είπε σήμερα θα διαβάσω 5 ώρες να μαζέψω γνώση, γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον, σε καμιά 32-42 χρόνια, θα γίνω chaser. Ναι, η γνώση για τη γνώση που λέμε. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Είναι. Εγώ έχω γράψει το προφίλ μου στο Facebook. Ναι. Εραστής της γνώσης. Μου αρέσει να μαζεύω. Σύζυγος είστε. Είναι πιο στενή. Ναι, ακριβώς. Μου αρέσει να μαζεύω τη γνώση. Μου αρέσει όμως και ένα άλλο πράγμα. Νομίζω ότι η γνώση έχει ακριβώς την ίδια θέση με τον περίφημο ύμνο της αγάπης, το θρησκευτικό ύμνο της αγάπης, που λέει: αν έχω όλες τις γνώσεις του κόσμου και αγάπη δεν έχω, χαλκώς γέγονα η χώρα μάλλον αλλάζουν. Την ίδια ακριβώς στάση έχω με τη γνώση. Συσσόρευσα μια γνώση. Και ποιος το ξέρει ότι συσσόρευσα μια γνώση? Την ξέρω εγώ. Η γνώση που συσσόρευσα πρέπει να μοιράζεται, να δίνεται απλόχερα, όχι στο Chase, αλλά στην καθημερινότητά μου. Κάποιος άλλος δεν μπόρεσε να έχει αυτή τη γνώση, γιατί να μην τον βοηθήσω εγώ? Γιατί είναι σημαντική η γνώση? Το λέει ο Πλάτωνας για τη μουσική. Ό,τι λέει ο Πλάτωνας για τη μουσική, ότι δίνει φτερά, ότι δίνει ζωή, ότι δίνει ουσία στο σύμπαν, ότι δίνει ουσία στα πάντα. Οπότε, αν αντικαταστήσουμε τη λέξη μουσική με τη γνώση, έχουμε μια υπέροχη πλατωνική ρίση που καλύπτει το σύμπαν. Αλήθεια σας το λέω, δεν είχα πει τι θα τη ρωτήσω. Της ήρθε τώρα όλο αυτό που ακούσατε. Το μαγικό πράγμα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έτσι, εύστοχα πράγματα που έχω ακούσει. Σε ευχαριστώ. Με τη μάνα βγαίνει από το στόμα σου αυτό. Για κάτι τέτοιο. Γεράκη, γιατί είναι σημαντική η γνώση? Η γνώση είναι σημαντική γιατί σε κάνει να εκτιμάς τον κόσμο γύρω σου, να τον καταλαβαίνεις, να τον κατανοείς. Όσο πιο πολύ σκάβεις. Και εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι ότι το chase σημαίνει το κυνήγι. Ναι. Δεν είναι απλά το κυνήγι που να λένε η καταδίωξη να πιάσουμε έναν ή να τον διώξουμε. Είναι το κυνήγι της γνώσης. Το κυνήγι δηλαδή του να ανοίξει το μυαλό, να ανοίξουν οι ορίζοντες, έτσι ώστε να βλέπουμε τον κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε. Η γνώση πώς μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη οξύνια. Και πόσο λιγότερο ρατσιστές θα είμαστε. Η γνώση αυτό προσφέρει. Σου ανοίγει το μυαλό έτσι ώστε μετά να μην μπορείς να πέσεις στην παγίδα και στη λούμπα του ρατσισμού, των οποιοδήποτε διακρίσεων και όλα αυτά. Αυτή θα ήταν και η τελευταία μου ερώτηση. Επίσης η ενσυναίσθηση. Η γνώση νομίζω είναι ενσυναίσθηση. Να αισθάνεσαι, να μπαίνεις. Να συναισθάνεσαι, να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου και να καταλαβαίνεις. Οπότε γι' αυτό εμείς κυνηγάμε, και ελπίζω και όλοι οι τηλεθεατές μαζί μας, κυνηγάμε αυτό. Που αυτό τελικά είναι και ευτυχία στην τελική. Βουνό. Εμένα γενικώς δεν μου αρέσει τα τελευταία χρόνια η χρησιμοθερική τέτοια του να πάρω πτυχία, να κάνω πράγματα για να τα χρησιμοποιήσω κάπου, ας πούμε. Στην Ελλάδα το έχουμε πολύ αυτό. Ναι. Δηλαδή. Εμένα ανέκαθεν με εγωίτευε η έννοια του Homo Universalis του μεσαίωνα, δηλαδή ο Νταβίνσι. Εντάξει, δεν είμαι καλλιτέχνης. Αλλά ακόμα. Το κομμάτι. Εντάξει. Δεν ξέρεις πώς θα φέρω. Αλλά το κομμάτι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή. Και ακριβώς επειδή ασκώ και μια απαιτητική επιστήμη. Δεν μ' αρέσει αυτός ο αυτοεγκλωβισμός που γίνεται σε πάρα πολλές ειδικότητες και σε πάρα πολλά επαγγέλματα.
Υπερεξειδίκευση. Υπερεξειδίκευση, ας πούμε, ότι... Ξέρουμε κάτι πολύ καλά και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο ή σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτή θα ήταν η τελευταία μου ερώτηση και έδωσε πάσα το αγαπητό Γεράκη. Έχετε πια μία καθημερινή τριβή εδώ και πολλούς μήνες με παίκτες. Δεν λέω ότι είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά έχετε μία σαφή εικόνα. Πώς θα λέγατε ότι τα πάμε οι Έλληνες με τη γνώση? Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί συχνά πυκνά και εμείς δημοσιογράφοι παρουσιάζουμε έρευνες που λένε, ξέρω εγώ, ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουμε ή ότι οι Έλληνες διαβάζουμε μόνο για να παπαγαλίσουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Ποια είναι η δική σας εικόνα ως αξιολογητές του πόσες γνώσεις έχουμε, του πόσο φιλομαθείς είμαστε? Τι λέτε, κύριε Πιθαρίτα? Θεωρώ ότι έχουμε να διανύσουμε αρκετό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στην εποχή της πληροφορίας και όχι της γνώσης. Έχουμε μπερδέψει λίγο τη γνώση με την πληροφορία. Η γνώση είναι η πορεία που λέει ο Πάνος, ας πούμε, του πάω και συνδέω πράγματα μεταξύ τους, που έχω έναν δρόμο και ανοίγω διάφορες επιλογές. Αυτό είναι γνώση. Το άλλο είναι απλά πληροφορία. Και είναι και λίγο αμαρτία στη σήμερα. Γνώση είναι ο συνδυασμός των πραγμάτων του επιστητού, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Με τόση διαθέσιμη πληροφορία, ο κόσμος να επιλέγει το εύκολο. Καταλαβαίνω ότι το εύκολο είναι και για να χαλαρώσεις και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει τόση. Όλη η συμπυκνωμένη γνώση του κόσμου, των αιώνων, είναι διαθέσιμη. Μέχρι το δακτύλο μας είναι. Αυτό όμως το φαινόμενο υπάρχει και χαρακτηρίζεται ως υπερπληροφόρηση και έχουν γίνει έρευνες ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συγκρατήσει 5 items γνώσης την ημέρα. Άρα και εγώ είμαστε, δεν μπορούμε. Ακριβώς. Είναι ο μαγικός αριθμός 5 που λέει ο Τζορτζ Μίλλερ, συν πλην 2. Οπότε. Ναι, αλλά με την εξάσκηση ίσως βιολογικά σε ένα εκατομμύριο χρόνια να έχουμε γίνει. Ή σε ένα εκατομμύριο χρόνια, όταν θα έχει αλλάξει ο εγκέφαλος. Έχουμε πολύ υπερπληροφόρηση και όχι γνώση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω γιατί έμαθα πολλά και γιατί χάρηκα που μου δόθηκε ευκαιρία να σας δω από κοντά και γιατί σε παγκόσμια αποκλειστικότητα βρεθήκατε και οι τέσσερις μαζί στο ίδιο τραπέζι και μάλιστα στην τελευταία μεγάλη εικόνα. Οπότε σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αλεξίου. Ευχαριστώ, κύριε Φασιά, αγαπητό Βουνό. Ευχαριστώ Γεράκη, κύριε Δημάκη. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Μάρκου. Και ευχαριστούμε βεβαίως όλοι εμείς της μεγάλης εικόνας, όλους εσάς για την εμπιστοσύνη σας φέτος. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε όλοι να κυλήσει ήρεμα και να έχετε πάντα την υφαλιότητα να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Γεια σας. Hi, my name is Otto and I'm from Klagenfurt, Austria. And I strongly suggest that if you're thinking of visiting Greece, think twice. It was 2013. I had a burnout, so I took a plane to Greece. From the moment I stepped my foot on that country, something weird started happening. It was the first time I was feeling this way. Strange, I guess. A little bit awkward at the beginning. You know the Greeks. Always trying to connect with you. And all this sea and sun and white, tiny houses everywhere. Look at me. Can you imagine? But no matter where I traveled, it still felt strange. In some places, I remember I could even hear my own breathing. Anyway, listen, think before you go. Why? I told you, my friend, it's that feeling. Once you're in Greece, you will want to stay forever. And maybe you do.